υπολογιστής, καινούργια εφαρμογή για μοντάζ, καινούργια κάμερα, φαίνεται το πρόσωπό μου. Πόσες αλλαγές πια! Hello, παιδιά! Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Λοιπόν, όπως μπορεί να έχετε δει, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Χρειάζεται υπολογιστή, καινούργια εφαρμογή στο κινητό για μοντάζ, καινούργια κάμερα και το πρόσωπό μου φαίνεται. Α, ναι, παιδιά, έτσι θα γίνουν τα βίντεο από εδώ και πέρα. Μεγάλη αλλαγή, τεράστιες αλλαγές για το κανάλι. Και τώρα μπορούμε να το πούμε το κανάλι πιο επαγγελματικό. Wow. Οπότε, ναι, πάμε στο βίντεο. Τι πάμε στο βίντεο, ακόμα δεν σας είπα τι θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα story time. Τώρα μπορείτε να ρωτήσετε τι είναι αυτό, αν και μπορεί να καταλάβετε ήδη. Λοιπόν, story time είναι ότι θα λέω μια ιστορία τη ζωή μου. Δηλαδή, θα λέω ένα γεγονός το οποίο έγινε στη ζωή μου, θα το αναλύω και ήταν τρομακτικό, τραγικό, αστείο καμιά φορά. Άρα, ναι, θα το κάνω σειρά στο κανάλι. Άρα, ναι, τώρα πάμε στο βίντεο. Και από τον τίτλο σε αυτό το story time. Λοιπόν, σε αυτό το story time θα μιλήσω για το ατύχημα που έγινε στο χέρι μου. Δηλαδή, όταν είχα σπάσει το χέρι μου στην έκθεση δημοτικού. Ήμουν στο σχολείο, ωραία. Και επειδή είχαμε γυμναστική εκείνη την ώρα και ο γυμναστής μας έλειπε, μας δώσαν μπάλες και μας πάω κάτω τι θέλετε. Τότε εγώ αποφάσισα να παίξω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου και αρχίσαμε εκεί πέρα και παίζαμε. Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, μια παρένθεση, το χέρι μου το έσπασε ένας δάσκαλος. Και ναι, παιδιά, τώρα ακούστε πώς μου έσπασε το χέρι ο δάσκαλος. Παίζαμε ποδόσφαιρο και ήθελε και ο δάσκαλος να παίξει μαζί μας ποδόσφαιρο. Και εκεί που παίζαμε μπάλα, τέλος πάντων, όσο ξεριζόταν το παιχνίδι, εγώ, επειδή παίζω τερματοφύλακας, ωραία, δεν παίζω μέσα, να καταλάβετε. Ήμουν τερματοφύλακας, τέλος πάντων, βαράει ο δάσκαλος με ένα σουτ, πετάγομαι. Η μπάλα σκάει ακριβώς σε αυτό το σημείο και μου σπάσε το χέρι. Oh, well done. Πριν τώρα από ότι ήμουν 5 μήνες με γύψο. Και όταν πήγα σχολείο λοιπόν την επόμενη μέρα, αυτός ήταν κατακόκκινος, γιατί ουσιαστικά αυτός έφταιγε που σπάσα το χέρι μου. Όταν του κάνω καμιά μήνυση του ανθρώπου. Όταν πήγε στο μάθημα ήταν κάτασπρο, σαν πανί ήταν. Δηλαδή φοβότανε τι θα του πω, φοβότανε να με κοιτάξει. Δεν ξέρω τι γινότανε, αλλά εγώ τον κοιτούσα και αυτός άλλαξε βλέμμα. Και τέλος πάντων, επειδή δεν μπορούσα να γράψω, με βοηθούσαν οι διπλανοί μου, μου κάνουν. Και έρχονταν και αυτός με βοηθούσε, με έκανε το χέρι και μια χαρά, ναι. Οπότε, ναι, αυτό ήταν το story time. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe. Δίπλα από το subscribe πατήστε το καμπανάκι για να μιλήσετε κάθε φορά και τα νέα βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε. Κάντε ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας. Οπότε, ναι, αυτό το βίντεο. Άντε, γεια!